Ο ηθοποιό, ο οποίο μηνύθηκε από τον Δημήτρη Άνθη για βιασμό, το θυμάστε το παιδί που είχε δώσει και συνέντευξη τη Χριστίδου, ναι, ναι, ναι. Ε, έχει βγει και σε εμά. Ε, ο ηθοποιό λοιπόν αυτός δίνει συνέντευξη στην εφημερίδα Μπαμ. Και λέει, μάλιστα με το όνομα του, κανονικά έρωσε τη συνέντευξη mm -hmm. ε, και λέει ότι δεν είναι βιαστή και δίνει μια άλλη διάσταση τη ιστορία. Το λε ακριβώ, το λε πάρα πολύ σωστά, Κατερίνα. Μάλιστα, μάλιστα και εγώ προσωπικά με τον Πέτρο Κουσουλό που πήρε τη συνέντευξη από τον, ah, Πέτρος, από right. τον mm -hmm. ηθοποιό, Ε, Και μάλιστα τον ρώτησα έτσι και γενικότερα μερικά πράγματα, πώ έγινε όλη αυτή η συνέντευξη και σε τι ψυχολογική κατάσταση είναι ο Ιθοποιό που έχει μηνυθεί. Μου λέει λοιπόν ουσιαστικά και θα το πει και, και εδώ και στη συνέντευξη θα δείτε. Ότι Λέει εντελώ διαφορετικά πράγματα. Και ότι στοχεύει να Πρόκειται για συνενετική πράξη μεταξύ ναι. δύο ενηλίκων. Πριν δούμε το ρεπορτάζ, ήθελα να θυμίσουμε κάτι στου Ότι ο συγκεκριμένο ηθοποιό φέρεται να είναι και συνεργό του Δημήτρη Λιχνάνδη. Ναι, και συνεργός. Που, ουσιαστικά να αλλίευε τα θύματα του. Ναι, ναι, αυτό Αυτό το περιγράφει ο Δημήτρη Άνθης. Μάλιστα. Πάμε να δούμε λίγο το ρεπορτάζ και μετά να το με το που πόρτα μεταμορφώθηκε σε ένα τελείω διαφορετικό άνθρωπο που μου επιτέθηκε. Σάστησα, τρόμαξα. Νόμιζα στην αρχή ότι ίσω κάνει πλάκα, δεν ξέρω. Μην μπορώντα εγώ να κάνω κάτι, βρέθηκα ακινητοποιημένο και κακοποιημένο. Αρνούμε την κατηγορία. Δεν βίασα ούτε τον Δημήτρη Άνθη, ούτε κάποιον άλλον στη ζωή μου. Με τον Δημήτρη γνωριστήκαμε το 2004. Όντω, τότε γνωριστήκαμε. Με φλέρταρε. Μια μέρα με περίμενε έξω από το μαγαζί. Κάτι που παραδέχεται και αυτό στη συνέντευξη που έδωσε. Αφού τελείωσα την εργασία μου, μου είπε αν θέλω να πάω μια βόλτα μαζί του. Πήγαμε βόλτα. Ήταν μια πολύ χαλαρή βόλτα. Συζητούσαμε γύρω στη μία ώρα. Πήγαμε στο σπίτι μου. Εγώ συγκατοικούσα με μια παιδική μου φίλη. Και μάλιστα την πήρα τηλέφωνο και τη είπα ότι έρχομαι με τον αδερφό ενό συναδέρφου από το μαγαζί, ώστε επειδή ήταν η πρώτη μα βόλτα, να μην έρθει σε δύσκολη θέση το παιδί. Εκείνη έμεινε στο δωμάτιό τη. Πήγαμε σπίτι. Υπιάμε νερό. Εγώ τότε δεν έπινα αλκοόλ. Ήμασταν 20 χρονών. Μετά πήγαμε στο δωμάτιο. Ήταν ένα σεξ μεταξύ δύο 20 χρονών. Οπότε καταλαβαίνει πόσο αμήχανο ήταν. Μετά, επειδή ήταν πολύ αργά η ώρα, κατεβήκαμε κάτω. Περιμέναμε ταξί, αλλά επειδή ήταν πολύ αργά, Λίγο αργούσε το ταξί, οπότε χαζολογούσαμε, γελάγαμε και τέτοια. Τι επόμενε ημέρε ο Δημήτρη ερχόταν στο μαγαζί για να δει τον αδερφό του. Αλλά υπήρχε ένα όρο στο μαγαζί ότι δεν πρέπει να αναπτύσσουμε οικειότητα με του πελάτε. Οπότε ήμουν απόλυτα τυπικό. Απλώ δεν ξέρω πώ εξέλαβε αυτή την τυπική μου στάση, δηλαδή αν περίμενε κάτι παραπάνω από μένα σε συναισθηματικό επίπεδο. Μετά από ενάμιση μήνα δεν άντεξα την κόποση τη σχολή και άλλαξα μαγαζί. Αυτή ήταν η όλη μου επικοινωνία με τον Δημήτρη. Δεν κατάλαβα ότι ήταν θυμωμένο μαζί μου. Όταν πήγατε σπίτι εκείνη την ημέρα, ο Δημήτρη σου δήλωσε ότι είναι ερωτευμένο μαζί σου. Ναι, αυτό μου το είπε στο σπίτι. Ο Δημήτρης λέει στη μήνυσή του ότι στο σπίτι ξαφνικά μεταμορφώθηκε σε έναν άλλο άνθρωπο, ότι άσκησε σωματική βία και ότι τον κακοποίησε σεξουαλικά. Διάβασα και εγώ αυτό το μυθιστόρημα, ότι μεταμορφώθηκα σε κάποιον άλλο άνθρωπο. Ήμουν γύρω στα 65 κιλά, ήμουν ένα καχεκτικό αγόρι. Στο σαλόνι συζητούσαμε. Μου είπε ότι ήταν ερωτευμένο μαζί μου και ουσιαστικά έκανε την πρώτη κίνηση να με φιλήσει. Γιατί εκτιμά ότι προχώρησε τώρα σε αυτή την κίνηση. Έδωσε συνέντευξη, αλλά αποδεικνύεται ότι είπε πράγματα που δεν ισχύουν. Το μαγαζί το 2006 δεν υπήρχε. Την άνοιξη του 2006, που ισχυρίζεται ότι γνωριστήκαμε, εγώ δούλευα με ένσημα ταξιθέτη στο θέατρο Χόρν. Το μαγαζί ήταν κλειστό από τον Μάρτι του 2015. Νομίζω ότι έχει παρασυρθεί από το κίνημα και προσπαθεί να συνδυάσει γεγονότα και καταστάσει. Εξομολογείται στη συνέντευξη ότι ήμουν ο πρώτο άνθρωπο που είχε σεξουαλική επαφή και λίγα λεπτά αργότερα λέει ότι τον κακοποίησαν σεξουαλικά από τα δέκα του χρόνια. Αυτό με συγκλονίζει σαν άνθρωπο και με ταράζει. Αλλά εγώ δεν ήμουν ο θήτη του ούτε ο βιαστή του. Ένα βράδυ περάσαμε μαζί. Δύο άπειρα παιδιά, 20 χρονών αυτό ήταν όλο και όλο. από την άλλη η δική μου ώρα για το δικό μου μύθο δεν έχει φτάσει ακόμα. θέλω να έχω το δικαίωμα να το κάνω όταν φτάσει και η δική μου ώρα. Μάλιστα, Ω. αυτό το τελευταίο λέει πολλά. Έχετε το δικό καταλάβει του ναι, ναι, κάτι. Ναι, ναι, παιδιά, <συλίως>. ε, συγγνώμη. Ε, γιατί, ίδια, για να ναι, ναι. το ξεμπλέξουμε λιγάκι. Ναι. Ο Άνθη δεν είναι αυτό που περιέγραψε τον άνθρωπο που ακούσαμε τώρα <συλίως> να, στη συνέντευξη <συλίως> να είναι στο σπίτι του Λιγνάδη στην πρώτη. Στην συμβίση. καταγγελία. <συλίως> όχι, όχι, όχι. όχι, 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 όχι. Δεν έχει σχέση. Δεν ήταν τελικά αυτό. Όχι. Έχει καταγγείλει. Όπω ήταν αυτό το δικό του μητού. Όχι, όχι. Έχει πει ουσιαστικά ο Δημήτρη Άνθη ότι όταν διάβαζε τη συνέντευξη στο 2020 Μακ του Νίκου Σίγμα, σε το θύμα που περιγραφόταν στην υπόθεση αυτή, ναι. ω το δικό του θήτη, όμω δεν ξέρει κάτι πάνω σε αυτό. Και επειδή είναι μια Ακλέν λίγο περδεμένη υπόθεση Ακριβώς. και υπάρχει. Ναι, όντως. Ε, ε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην νομική Βάξε. εδώ, γιατί είναι και δύο πλευρέ λίγο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που θα πούμε, γιατί είναι λίγο δεν ξέρει mm. τώρα τι. Αυτό πώς. που πρέπει να κρατήσουμε είναι το εξή. Ναι. Αν τελικά αποδειχθεί ο ισχυρισμό αυτό που λέει συνέντευξη, ότι το μαγαζί που λέει ότι ήταν το 2006 πάει το 2004, μιλάμε για ένα αδίκημα το οποίο είναι παραγεγραμμένο. Δηλαδή ότι ουσιαστικά. Δεν yeah. θα έχουμε υπόθεση, αν τελικά αποδειχθεί αυτό το πράγμα, έτσι, γιατί έχει περάσει 15 ετία. Ναι, γιατί και το 2006, πτύσεις... 15 ετία, περνάει στα τέλη Μαΐου. Α, ακριβώς. ακριβώς. Άρα Λάζει και όλο το... να κρατήσουμε, γιατί νομίζω ότι αυτό ο δικηγόρος του ηθοποιού θα, το, θα είναι το πολύ βασικό του σημείο, ε, λέει ο συγκεκριμένο ηθοποιός στην συνέντευξη, λάθος χρόνο σε σχέση με Περ αυτό, αυτό που θα που είπε. Ναι, ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικά στο αυτά. Είναι πολύ σημαντικά